Ο Φεντερίκο Μακέντα, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πάουκα και το φινάλε τη κανονική περίοδου τη Super League, μίλησε για τα play-off που ακολουθούν και θα κρίνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια τη Νέα Χρονιά. Ο Ιταλός επιθετικός ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν φοβάται καμία ομάδα αρκεί να παίξει όπω μπορεί, ενώ αναφέρθηκε και στη δύναμη που δίνει η Λεωφόρο στο Τριφύλι. Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι να ξαναβρούμε ω ομάδα την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθησή μα. Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ σημαντικού παίκτε οι οποίοι είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στη δράση και στα παιχνίδια. Αλλά και ποδοσφαιριστέ που αγωνίστηκαν στον αγώνα με τον Μπάο έδειξαν ότι μπορούν να κερδίσουν κάθε αντίπαλό μα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε ποιοτικού ποδοσφαιριστέ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μπορούμε σαν ομάδα να συνεχίσουμε με νίκε στα playoff. Το αποδείξαμε στο match με τον Μπάοκ και πρέπει να το ξανακάνουμε. Αν παίξουμε όπω ξέρουμε να παίζουμε, δεν φοβόμαστε καμία ομάδα. Δεν υπάρχουν πολλές καλύτερες ομάδε από εμά όταν έρχονται τα μεγάλα μάτς. Και από εδώ και πέρα έχουμε μόνο ντέρμπι να δώσουμε και θα προσπαθήσουμε με όλε μα τι δυνάμει να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκό μπορεί να παρουσίασε πολλά σκαμπανεβάσματα και να είχε αρκετά προβλήματα στο φετινό πρωτάθλημα. Ωστόσο, η έλευση του Λάσλο Μπόλωνη τον άλλαξε στα μεγάλα μάτσα κόντρα στου Big Four. Ο έμπειρο Ρωμάνο τεχνικό μπορεί να έχει ακούσει πολλά και να μην ελκύει το τριφύλι με τον τρόπο που αγωνίζεται. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να του πιστωθεί είναι η εικόνα που οι ποδοσφαιριστές της ομάδας όταν απέναντί τους έχουν τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Στο τριφύλι ψάχνουν ευκαιρία για να πάρουν την έξοδο στι ευρωπαϊκέ οργανώσεις μετά από τον τριετή αποκλεισμό και η ιδανική ευκαιρία που παρουσιάζεται είναι το μήνυ πρωτάθλημα, τον playoff, καθώ έχουν το momentum έναντι σε Πάοκα και ΑΕΚ, ενώ ποντάρουν πολλά και στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που είναι μια ειδική κατάσταση. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματο, ο Μπόλον ή στα ντέρμπι παρουσίασε ένα άκρο ανταγωνιστικό γκρουπ με τον Παναθηναϊκό να μένει αίτητο στην έδρα του, νίκη με Ολυμπιακό Νίκη με ΠΑΟΚ και ισοπαλία με ΑΕΚ, ενώ και εκτό έδρα παρουσίασε εικόνα ομάδα που δεν άξιζε να χάσει σε Τούμπα και Γεώργιο Καρεσκάκη. Αν στο γκρουπ των αγώνων με του τρει μεγάλου προσθέσουμε και τον Άρη, όπου ο Παναθηνικό επικράτησε εκτό έδρα, θα δούμε πω ο απολογισμό του Μπόλουνι στα μάτσα που καθόταν στον πράσινο πάγκο είναι τέσσερι νίκε, μία ισοπαλία και δύο ήττε. Έτσι θα πρέπει να εκμεταλλευτεί και τη διαδικασία των playoff ώστε να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο για να πάρει ο Παναθηναϊκός τις νίκες που θα του χαρίσουν το Ευρωπαϊκό Εισιτήριο.